Και φαίνεται ότι έχουμε ένα ακόμα κρούσμα, όχι όμως σοβαρό, σε παιδάκι που φυτά σε παιδικό σταθμό του Ηρακλείου, κύριε Λουμπούνι. Ναι, έχουμε αυτή την πληροφόρηση ότι από χθε το παιδί αναφέρθηκε και σήμερα ενημερώθηκε ο παιδικό σταθμό και αυτό με τη σειρά του το σύστημα υγεία. Είναι ένα ήπιο περιστατικό, αλλά πρέπει να πούμε ότι σαν αυτό το παιδί, χωρί να έχω συγκεκριμένα στοιχεία, είμαι όμω απόλυτα σίγουρο και έχω την πληροφόρηση ότι νοσούν πάρα πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην πόλη μα, σε όλη την Ελλάδα. Δεν πρέπει να θορυβεί ιδιαίτερα η νόσηση ή το εμπίρετο ενός παιδιού ακόμα και αν αυτό αποδειχθεί ότι έχει η ταιριανία. Αυτό που πρέπει να κάνει πάντα ο γονιός να έχει μια επαφή με τον προσωπικό του γιατρό, τον παιδίατρο στη συγκεκριμένη περίπτωση, οπωσδήποτε τι πρώτε ώρε του πυρετού. Αυτό το Αυτός... περιστατικό τώρα με το παιδάκι ε, ήταν εμπειρετό, τι ακριβώ έχει συμβεί και σε ποιο νοσοκομείο ήταν. Πήγε. Ήταν εμπύρετο, διαγνώστηκε με εργαστριακό τεστ ότι ήταν, 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 ήταν ένα αλλά δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Οι γιατροί έκριναν ότι είναι καλά, πιθανότατα του έδωσαν αντιϊκό φάρμακο και πήγε στο σπίτι του. Τα πολλά κρούσματα που λέτε ότι υπάρχουν κυρίως σε παιδιά νηπιακής ηλικία πρέπει να ανησυχήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα στην Κρήτη. Έτσι όπως το θέτε όχι. Όχι να μας ανησυχήσουν εφόσον λαμβάνουμε τα σωστά μέτρα που είναι πρώτον κάθε άραστο παιδί με εμπίρετο δεν πρέπει να πηγαίνει στον παιδικό. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό γιατί κάθε παιδί στατιστικά που πηγαίνει το, στο, με, με, έστω με ελάχιστο πυρετό στο παιδικό, στατιστικά θα μολύνει άλλα 10 παιδιά. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν είναι απλώ γεωμετρική πρόοδο, είναι έκρηξη. Γι' αυτό και ε, τα στοιχεία που έχω από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι τα 3 με 4 πέμπτα των παιδιών που πηγαίνουν σε νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό νοσούν και στο σπίτι του. Μάλιστα. Mm -hmm. Πάρα πολλοί δάσκαλοι με έπαιρναν και μου λέγουν έρχονται τα παιδιά και δεν ξέρουμε γιατί. Ενώ μετά βρέθηκε ότι απλώ νοσούν. Δεν είναι δηλαδή κάτι άλλο. Κύριε Τσκανδιλάκη, θέλετε να πείτε εσεί κάτι για το περιστατικό αυτό με το μικρό παιδάκι. Όχι, η πληροφόρηση που νομίζω έδωσε ο κ. Ζουμπούλη είναι αυτή που έχω κι εγώ. Όντω το παιδί είναι στο σπίτι του, θεωρώ ότι θα πάει καλά και πιστεύω ότι να είναι τα τελευταία περιστατικά τα οποία.